Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια χώρα σαν την Ελλάδα που αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση να στραφεί προς ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο, από τον ήλιο, από τον κυματισμό, από τη γεωθερμία, από τα υπολείμματα της γεωργικής παραγωγής ή ακόμα και από τα μαγειρικά λάδια, αλλά να το κάνει με έναν τρόπο που θα είναι υποφελής και για το περιβάλλον, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτός ο τρόπος είναι αυτός που ακολουθείται βασικά σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία. Και η μερίδα την οποία φιλοξενώ και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει παραδείγματα που λειτουργούν, δηλαδή παραδείγματα από συνεταιριστικές επιχειρήσεις μικρομεσαίους παραγωγούς που επενδύουν στην ανανεώσιμη ενέργεια και τα ωφέλη παραμένουν στο τοπικό επίπεδο. Δηλαδή τα κεφάλαια που συσσωρεύονται από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επενδύονται πάλι τοπικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εφόσον είναι συμμετοχικές αυτές οι εταιρείες, περνάει το όφελος στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορεί να επενδύσει και σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες ή σε θέματα κοινωνικής συνοχής. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τι μεγάλα ωφέλη μπορούμε να έχουμε μέσα από ένα τέτοιο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ενθάρρυνση, χρειάζεται μεταφορά εμπειρίας και καλών παραδειγμάτων και υπάρχουν θετικά παραδείγματα πλέον και στην Ελλάδα, ήδη στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην Καρδίτσα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για παρόμοια σχήματα τα οποία θα παράγουν ενέργεια προς όφελος των τοπικών κοινωνιών με ανανεώσιμες μορφές, έτσι ώστε να φτάσουν και σε υψηλότερα επίπεδα, να καλύπτουν τις ανάγκες σε ποσοστό 70-80 και παραπάνω της 100. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενισχυθεί πλέον και από ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι σίγουρο ότι τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής στο μέλλον, την επόμενη προγραμματική περίοδο, θα έχουν περισσότερες δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης μέσα από συνεταιριστικές τράπεζες, μέσα από funds, τα οποία επενδύουν κυρίως σε τέτοιες μορφές ενέργειας, όπως δείχνει και εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ετοιμάσουμε σύντομα και μία έκθεση με παρόμοια παραδείγματα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε φορείς και στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση που δημιουργεί και θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.